σύντροφοι και συντρόφισσες, θυμάμαι σήμερα τον σύντροφο Γιώργη Τσαρουχά, ο οποίος σαν σήμερα 9 Μάη του 1968, ύστερα από μια μακρόχρονη αγωνιστική πορεία, από τη δεκαετία του 30 ακόμα, δολοφονήθηκε από τη στρατιωτική δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967. Ταυτόχρονα, θυμάμαι όλους τους αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης, τα θύματα της Χούντας, θυμάμαι τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, όλους όσους στάθηκαν όρθιοι και αλήγιστοι στα κρατητήρια, στα βασανιστήρια, στις φυλακές και τις εξορίες. Ο σύντροφος Γιώργης Τσαρουχάς συνδέθηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα σε νεαρή ηλικία. Ήθελε να δώσει και τις δικές του δυνάμεις στον αγώνα κατά της αδικίας και της εκμετάλλευσης για μια άλλη κοινωνία που θα έχτιζαν οι εργάτες, οι αγρότες, οι τίμοι, οι βιοπαλαιστές. Αυτή τη τόλμη του την πλήρωσε με διώξεις από τη βασιλομεταξική δικτατορία. Η άρχουσα τάξη και τα πολιτικά όργανα της δεν ανέχονταν αμφισβήτηση και μάλιστα έμπρακτη της κυριαρχίας της. Πήρε μέρος στην νεαρική εθνική αντίσταση, διετέλεσε γραμματέας του ΕΑΜ Ανατολικής Μακεδονίας και με την απελευθέρωσή της τοποθετήθηκε νομάρχης Καβάδας. Ο σύντροφος Τσαρουχάς ανέλαβε και υπεύθυνες κομματικές χρεώσεις. Στο παράνομο μηχανισμό του κόμματος, στήριξε σε συνθήκες βαθιάς παρανομίας του ΚΚΕ τη λειτουργία των παράνομων οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη. Το μυσαλόδοξο μεταπελευθερωτικό καθεστώς τον αντάμυψε για την αντιστασιακή και κοινωνική φιλολαϊκή προσφορά του με νέες διώξεις, με πολύχρονη εξορία, στερήσεις, πιέσεις, απειλές. Όταν το παρακράτος με την προκλητική κάλυψη και τη συνενοχή του κράτους δολοφονούσε το Γρηγόρη Λαμπράκη, ο σύντροφος Τσαρουχάς, βαριά τραυματισμένος, μεταφερόταν στο νοσοκομείο. Ως βουλευτής της ΕΔΑ, υπερασπίστηκε στη Βουλή τα λαϊκά συμφέροντα. Πρόβαλε και υποστήριξε τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων. Ταυτόχρονα, αγωνίστηκε με πάθος για την ειρήνη, για τις δημοκρατικές ελευθερίες, για την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για τον επανοπατρισμό των πολιτικών προσφύγων, για την εθνική ανεξαρτησία, το διώξιμο όλων των ξένων βάσεων από την Ελλάδα. Η Χούντα των Συνταγματαρχών δεν τον βρήκε στις 21 Απρίλιο του 1967 για να τον συλλάβει. Μένοντας ελεύθερος, κατάφερε να αναπτύξει έντονη αντιδικτατορική δράση. Στην κρίσιμη περίοδο της διάσπασης του κόμματος, συνέβαλε στο σωστό προσανατολισμό των εδαϊτών των αριστερών της Θεσσαλονίκης. Υπερασπίστηκε αποφασιστικά τις αποφάσεις της ιστορικής 12ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συμβάλλοντας έτσι με όλες τις δυνάμεις στην υλοποίησή του. Η κέραια θέση στην οποία βρέθηκε την άνοιξη του 68 και ο υπεύθυνος ρόλος του ως επικεφαλής των μεμονωμένων και ανοργάνωτων ακόμα δυνάμεων των κομμουνιστών της Θεσσαλονίκης και η επιτακτική ανάγκη οργάνωσης και συντονισμού της δράσης με την καθοδήγηση του ΚΚΕ, τον οδήγησε στην απόφαση να πάει ο ίδιος στην Αθήνα. Ήταν και το τελευταίο ταξίδι που δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί. Χαφιέδες της Χούντας τον συνέλαβαν στα διόδια της Λεπτοκαριάς στην Πιερία. Στο άντρο της ασφάλειας, όπου είχαν πολύχρονη πείρα σε βασανιστήρια και δολοφονίες, και στα ανακριτικά γραφεία της στρατιωτικής ΚΙΠ, που συναγωνίζονταν σε βαρβαρότητα την ειδική ασφάλεια, μαρτύρησε ο σύντροφος Γιώργης Τσαρουχάς. Αδιάψευστη απόδειξη το παραμορφωμένο από τα σύνεργα του βασανισμού πρόσωπο και σώμα του αλήγιστου αγωνιστή. Ο σύντροφος στάθηκε πιστός στις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού, υπήρξε ικανός τέλεχος του ΚΚΕ, άξιος καθοδηγητής, αγαπητός σύντροφος και φίλος των κομμουνιστών και ευρύτερα των δημοκρατών της Θεσσαλονίκης, όπου έδρασε και τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο λαός και το προοδευτικό κίνημα τον τίμησε με την εκλογή σε δημόσιες θέσεις, δεν επέδρασαν αρνητικά στην προσωπικότητά του, αντίθετα παρέμεινε απλός, σεμνός όπως ήταν πάντα, ενίσχυσε τη συνέστηση του χρέους και της ευθύνης, δυνάμωσε την πίστη και την αφοσίωσή του στο λαό και έδωσε έτσι και τη ζωή του παλεύοντας για την ανατροπή της λαομίσης της Χούντας. Σήμερα, 54 χρόνια μετά το μαρτυρικό θάνατο του Γιώργη Τσαρουχά, γνήσιου τέκνου του Λαϊκού Κινήματος, του Τιμημένου Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, μας δείχνει με τη ζωή του και το θάνατό του τον δρόμο του αταλάντευτου αγώνα για την κατάργηση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας για την νίκη του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Ο σύντροφος σηματοδοτεί μια νέα γενιά κομμουνιστών που δεν συμβιβάστηκαν ούτε με την ανοιχτή τρομοκρατία των κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών της αστικής τάξης, ούτε όμως με τις αυταπάτες και τις σιρήνες της υποταγής που καλούσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα στον δρόμο του ευρωκομμουνισμού, δηλαδή στον δρόμο της παρέτησης της ταξικής πάλης. Σήμερα εμείς οι νεότεροι έχουμε σαν εφόδιο την πείρα από την ορυγική ιστορία του κόμματός μας και των στελεχών και μελών του, την πολιτική και ιδεολογική υπεροχή των θέσεών μας, τις σύγχρονες επεξεργασίες του κόμματός μας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, κάθε εποχή έχει και τα δικά της διλήμματα. Σε κάθε εποχή το σύστημα, η άρχουσα τάξη επιτίθεται με τα δικά της όπλα ενάντια στο λαό. Σήμερα, που νοσταλγοί της Χούντας προσπαθούν να ξανασηκώσουν κεφάλι, παλιές και νέες φασιστικές οργανώσεις στην πόλη μας χύνουν το δηλητήριο του φασισμού, του ρατσισμού, στα σχολεία, στις γειτονιές και τους χώρους δουλειάς. Τα ιστορικά συμπεράσματα από την επιβολή της Χούντας έχουν μεγάλη σημασία γιατί αποδεικνύουν ότι οι αντιδραστικές φασιστικές δυνάμεις είναι γέννημα θρέμα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος.
Όσοι εξυγχρονισμοί και να γίνουν, η αστική δημοκρατία έχει όρια και περιθώρια, δεν μπορεί να απαλλαγεί από τα πιο ακραία στοιχεία της, τα οποία υπάρχουν και ως εφεδρεία. Τα 54 χρόνια από τη δολοφονία του συντρόφου Τσαρουχά, καθώς και η σημερινή επέτειος των 77 χρόνων από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, αποδεικνύει ότι ο φασισμός αποτελεί μια από τις μορφές της καπιταλιστικής εξουσίας και επομένως η αντιφασιστική πάλη παραμένει λειψή όταν δεν στοχεύει στην πάλη για την ανατροπή της. Έτσι κι αλλιώς, η απροκάλυπτη βία ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ενάντια στο κομμουνιστικό κίνημα, ενάντια σε κάθε εχθρό του κάθε αστικού κράτους και των σχεδιασμών του, δεν αποτελεί προνόμιο μόνο του φασισμού, αλλά συστατικό στοιχείο συνολικά της καπιταλιστικής εξουσίας. Τις ιστορικά ξεπερασμένες προσπάθειες να καρποθούν μια χούφτα καπιταλιστές, το αποτέλεσμα της όλο και πιο κοινωνικοποιημένης παραγωγής. Γι' αυτό και η ανιστόρητη αντιδραστική θεωρία των άκρων, δηλαδή εξίσωση του ναζιστικού τέρατος με τον κομμουνισμό, η οποία αποτελεί και την επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρωτοστατεί στον αντικομμουνισμό και την παραχάραξη της ιστορίας. Οι σημερινές εξελίξεις με επίκεντρο τον ρωσοανατολικό πόλεμο στα εδάφη της Ουκρανίας και τους ανταγωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία επιβεβαιώνουν ότι οι λαοί πρέπει να επαγρυπνούν. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας, όπου διαφορετικά υπεραλιστικά κέντρα συγκρούονται με μήλο της έρηδος στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τους δρόμους ενέργειας. Σήμερα που η χώρα μας, με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχει ενισχυθεί ως πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ, προωθώντας επικίνδυνους σχεδιασμούς στην περιοχή, οι αμερικάνικες βάσεις και γενικότερα η πολύπλευρη αναβαθμισμένη εμπλοκή της χώρας μας καθιστούν το λαό μας στόχο. Απέναντι στη ζωφερή πραγματικότητα των υπεραλιστικών συγκρούσεων που μπορεί να εξαπλωθούν, ακόμα και σε ένα πιο γενικευμένο πόλεμο, απέναντι στις συνθήκες της επερχόμενης νέας καπιταλιστικής κρίσης, της φτώχειας, της ανεργίας, μοναδική ελπίδα παραμένει η πάλη των λαών στην κατεύθυνση ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Η ιστορία άλλωστε του εργατικού κομμουνιστικού κινήματος, των ηρώων του, εμπνέει τους λαούς, διδάσκει πίστη στη δικιά μας δύναμη. Άλλωστε το ελπιδοφόρο αύριο ξεκινάει από το σήμερα της οργανωμένης δράσης και πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών, την ισχυροποίηση της πάλης σε κάθε χώρα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξουσία των μονοπωλίων, για αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και όλες τις εμπεριαλιστικές ενώσεις με την εξουσία και την οικονομία στα δικά τους χέρια. Ο σημερινός αγώνας για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας είναι πιστός και άγρυπνος φρουρός της ιστορικής αλήθειας, κόντρα στην προσπάθεια να αποσυνδεθεί ο φασισμός από τον καπιταλισμό που τον γεννά και τον φρέφει. Σήμερα το δίλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις δεν αφορά το ποια υπεριαλιστική συμμαχία ή με ποια μερίδα της αστικής τάξης θα πρέπει να συνταχθούν, αλλά το αν θα προσφέρουν θυσίες στο βωμό των συμφερόντων της καπιταλιστικής εξουσίας ή στην πάλη για την ανατροπή της. Είμαστε βέβαιοι πως στο τέλος και πάλι οι λαοί θα νικήσουν και σε αυτόν τον αγώνα παίρνουμε δύναμη από το παράδειγμα συντρόφων όπως ο Γιώργης ο Τσαρουχάς για να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στο σκοπό αυτό. Σύντροφοι και συντρόφισσες, και με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, διδασκόμαστε από την πείρα για το τι σημαίνει κόμμα έτοιμο πόλεμο, κόμμα ικανό να δρά κάτω από όλες τις συνθήκες, να ηγείται σε κάθε φάση της εργατικής λαϊκής αντίστασης, να δίνει το καλύτερο εαυτό για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Κόμμα ικανό να δρά σε συνθήκες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, χωρίς όμως να χάνει το στόχο του, αλλά να μπορεί επίσης να δρά και σε συνθήκες όταν οι εξελίξεις φέρουν το λαό και το εργατικό κίνημα αντιμέτωπους με τους μηχανισμούς της κρατικής καταστολής και βίας, με τους μηχανισμούς περιορισμού της δράσης του, με το δυνάμωμα του αντικομμουνισμού. Κόμμα ικανό σε κάθε ιστορική στιγμή να μην παγιδεύεται σε αντιθέσεις και διλήμματα των εχθρών του λαού, να καθοδηγεί την εργατική τάξη, το λαό μας στην ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, να μην παλεύει κάτω από ξένη σημαία. Εδώ λοιπόν, μπροστά στον τάφο του συντρόφου μας Γιώργη Τσαρουχά, επανεπιβεβαιώνουμε τη θέλησή μας να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να γίνουμε πιο ικανοί στην οργάνωση της πάλης του λαού για να δοθεί οριστικό χτύπημα στο ξεπερασμένο καπιταλιστικό σύστημα. Να γίνουμε ικανότεροι διαπαιδαγώγηση εκείνης της στρατιάς που θα βάλει λουκέτο στον παλιό κόσμο, θα χτίσει με νέα υλικά την κοινωνία που θα απελευθερώσει πλήρως τον άνθρωπο από το σύστημα της εκμετάλλευσης.